Λοιπόν, καλησπέρα. Ένα λεπτάκι να κάνω προβολή. Αλλάζουμε λοιπόν θεματολογία, περνάμε στον ουροθυλιακό καρκίνο. Ο τίτλος λέει «Στοχευμένη θεραπεία στον προχωρημένο ουροθυλιακό καρκίνο της κύστης», αλλά νομίζω τα επόμενα στοιχεία που θα σας παραθέσω αφορούν γενικά τον ουροθυλιακό καρκίνο όπου αυτός εκδηλώνεται. Μιλάμε για μια πολύ διαφορετική νόσο από τον νεφροκυταρικό καρκίνο. Είναι συχνή, δυστυχώς είναι πιο επιθετική και οι επιβιώσεις, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, σε αυτή την νεοπλασία, οι επιβιώσεις ήταν πολύ μικρές για ένα τόσο εξαιρετικά επιθετικό καρκίνο. Όταν μιλάμε λοιπόν για οροθυλιακό καρκίνο, μιλάμε για καρκίνους οι οποίοι η γέννησή τους αφορά το οροθυλιακό κύτταρο. Αυτό μπορεί να υπάρχει σαν οντότητα καταρχήν στην ουροδόχο κύστη, αφορά όμως όλο το οροπητικό, δηλαδή την περιοχή του ουρητήρα, της νεφρικής πιέλου. Άρα λοιπόν διακριτά μπορούμε να μιλήσουμε για όγκους οι οποίοι είναι του κατώτερου ουροπητικού και αφορούν την κύστη ή του ανώτερου ουροπητικού που αφορούν τον ουρητήρα και την νεφρική πίελο. Τυπικά, η πλειοψηφία των νεοπλασμάτων αυτών είναι ουροθυλιακά. Υπάρχουν σπανιότεροι υπότυποι, όπως είναι τα πλακώδη καρκινώματα, τα αδενοκαρκινώματα, τα μικροκυταρικά, ακόμα και τα σαρκώματα. Και αυτό από την εντόπιση μέχρι την ιστολογία αλλάζει προοπτικά τους χειρισμούς, τους θεραπευτικούς μας. Αν μπορούσαμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την νόσο και μπορούσαμε να βάλουμε ένα διάγραμμα της φυσικής της πορείας, που εμπλέκει ογκολόγους, εμπλέκει ακτινοθεραπευτές, αλλά και ουρολόγους. Μιλάμε αρχικά για μια τοπική νόσο μη μυοδιηθητική. Εκεί οι χειρουργικές προσεγγίσεις υπερέχουν με την ανοσοθεραπεία και εμπλέκουν κυρίως τους ουρολόγους. Μιλάμε για το δεύτερο στάδιο που αφορά τα μυοδιηθητικά νεοπλάσματα. Εκεί αρχίζει η εμπλοκή των ογκολόγων και των ακτινοθεραπευτών. Και βεβαίως μιλάμε για τα πιο προχωρημένα στάδια, την προχωρημένη νόσο που αφορά τα μεταστατικά και υποτροπιάζοντα νεοπλάσματα, όπου η προσέγγιση κυρίως είναι φαρμακευτική, τουλάχιστον μέχρι σήμερα ήταν χημειοθεραπευτική, αλλά φαίνεται ότι αυτό στην πορεία αλλάζει. Εγώ λοιπόν σήμερα θα αναφερθώ σε ό,τι νεότερο υπάρχει για αυτή την ομάδα των ασθενών, των μεταστατικών. Η θεραπευτική του ουροθυλιακού καρκινώματος, της κύστης και του ανώτερου ουροπητικού ξεκινάει από πολύ παλιά με τις πρώτες ανοσοθεραπείες που αφορούσαν τα μη μυοδιηθητικά. Κυρίως λοιπόν το BCG, το οποίο γνωρίζουν όλοι οι ουρολόγοι και που είναι η πρώτη ανοσοθεραπεία που χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Στο βάθος προσθέθηκαν παράγοντες χημειοθεραπευτικοί που οι δύο βασικοί κορμοί αφορούν την χορήγηση της γεμισιταμπίνης και την πλατίνα. Το νεόπλασμα λοιπόν αυτό έδειξε ευαισθησία εξαιρετική στη θεραπευτική του με τη χορήγηση της πλατίνας. Γι' αυτό και μέχρι πρόσφατα, αλλά ακόμα και σήμερα, διακρίνουμε τους ασθενείς μας, αυτούς που μπορούν να πάρουν πλατίνα και σε αυτούς που δεν μπορούν, τους cis eligible και ineligible. Για πάρα πολλά χρόνια, από το 2007, έχοντας μόνο την πλατίνα, τη γεμισταμπίνη και τη βιμφλουνίνη, υπήρχε ένα κενό στη θεραπεία, ειδικά των μεταστατικών νεοπλασμάτων, και η επανάσταση ήρθε περίπου το 2017, όπου μπήκε πλέον η συστηματική ανοσοθεραπεία πλην του BCG για αυτή την νόσο. Και σήμερα, λοιπόν, όταν μιλάμε για θεραπευτική του τοπικά προχωρημένου μεταστατικού ουροθυλιακού καρκινώματος, μιλάμε για στόχευση. Μέχρι πρότινος η στόχευση για αυτή την νεοπλασία δεν υπήρχε. Υπήρχε για τον καρκίνο του πνεύμωνα, υπήρχε για τον καρκίνο του μαστού, αλλά πλέον μπορούμε να μιλήσουμε για στοχευτικές θεραπείες για το μεταστατικό ουροθυλιακό καρκίνο. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες φαρμάκων. Η πρώτη στοχευτική θεραπεία είναι η ανοσοθεραπεία, γιατί είναι στόχος. Στοχεύουμε το μονοπάτι του PD1 και του PDL1 και προχωράμε σε πιο ειδικά φάρμακα που αφορούν μεταλλάξεις του FGFR. Εκεί έχουμε στοχευτικές θεραπευτικές επιλογές που είναι από του στόματος θεραπείες και προχωράμε σε πιο πολύπλοκα μόρια, τα οποία έχουν μπει ήδη στη θεραπευτική και άλλων νεοπλασιών, όπως τα ονομάζουμε τα antibody drug conjugates, δηλαδή μόρια συνδεδεμένα στο εργαστήριο που αφορούν και στοχευτικό φάρμακο αλλά και χημειοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία λοιπόν ήταν η πρώτη θεραπεία εξ αρχής στην ιστορία του ουροθυλιακού καρκίνου με τον BCG. Ξέρουμε ότι η νόσος αυτή είναι ανοσοευαίσθητη, δηλαδή υπόκειται σε
σε ανοσολογικό έλεγχο. Το BCG μας έδωσε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Και αυτό γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι σαν νόσος εφέρει πολύ υψηλό φορτίο μεταλλάξεων. Η πιο υψηλή, όπως βλέπετε, οι όγκοι που έχουν το μεγαλύτερο φορτίο μεταλλάξεων είναι το μελάνωμα. Εκεί ήταν και η πρώτη χορήγηση των συστηματικών ανοσοθεραπείων. Και ο καρκίνος της κύστης διαθέτει μια διακριτή θέση σε αυτό το τοπίο. Γεγονός λοιπόν που το χρησιμοποιήσαμε, γνωρίζοντας ότι υψηλό φορτίο μεταλλάξεων σημαίνει μεγαλύτερη ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία. Ήδη έχουμε για τα μεταστατικά νεοπλάσματα εγκεκριμένες ανοσοθεραπείες, όπως είναι το πεμπρολίσμα που αναφέρθηκε πριν και για τη θεραπευτική του νεφροκυταρικού καρκίνου, το ατεζολίζουμα και το αβέλουμα, φάρμακα τα οποία είτε μπαίνουν σαν συμπληρωματική θεραπεία, είτε σαν θεραπεία ξεκάθαρα πρώτης, δεύτερης και τρίτης γραμμής. Η επανάσταση όμως φαίνεται ότι έρχεται τώρα και μάλιστα ήταν πολύ πρόσφατα τα δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας που έγινε τον Οκτώβριο στην Μαδρίτη. Η επανάσταση έρχεται στην πρώτη γραμμή. Και αυτό γιατί η πρώτη γραμμή κατά βάση σε αυτούς τους ασθενείς, δηλαδή η πρώτη θεραπεία που παίρνει ένας ασθενής με μεταστατικό καρκίνο κύστης ή ανώτερου ουροπητικού, είναι η πλατίνα. Είναι το standard of care. Ξέρουμε ότι σε αυτούς τους ασθενείς, χορηγώντας την πλατίνα, το συσπλάτινα, έχουμε πάνω από 40% ποσοστά ανταπόκρισης, με μία μέση επιβίωση όμως που μέχρι σήμερα έφτανε περίπου τους 15 μήνες. Το μειονέκτημα ήταν ότι αυτές οι ανταποκρίσεις δεν σπανίως είχαν διάρκεια. Άρα, η προσπάθεια ήταν να βρούμε καινούρια φάρμακα σε αυτή τη γραμμή, που ίσως να συνδυάζονται με την κλασική χημειοθεραπεία, που θα δίνανε περαιτέρω όφελος. Αυτό λοιπόν το ερώτημα κληθήκαμε να το απαντήσουμε με μελέτες, οι οποίες αφορούσαν συνδυασμούς χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας. Η μελέτη λοιπόν, η οποία έδειξε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη χρήση της χημειοθεραπείας με ανοσοθεραπεία, ήταν η μελέτη που αφορούσε συνδυασμό ενός ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου του Nivolumab μαζί με το κλασικό χημειοθεραπευτικό σχήμα. Βλέπετε λοιπόν, ήταν φάσης 3 κλινική μελέτη. Συνδυάσαμε την ανοσοθεραπεία των Nivolumab μαζί με γεμσταμπίνη και πλατίνα και το συγκρίναμε ένα προς ένα με τον standard of care που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, την κλασική χημειοθεραπεία. Οι ασθενείς μετά το τέλος της ανοσοθεραπείας σε συνδυασμό μπορούσαν να λάβουν θεραπεία συντήρησης με Nivolumab για ένα διάστημα 24 μηνών. Η μελέτη υπήρξε λοιπόν θετική. Βλέπετε ότι σε σχέση με το 15 μήνες που τονίσαμε στην αρχή ή το control group τους 19 μήνες, η μέση συνολική επιβίωση αυτού του ασθενείς ήταν στους 21,7 μήνες. Στους 24 μήνες παρακολούθησης, ένα ποσοστό πάνω από 40%, σχεδόν η μισή ασθενής ήταν εν ζωή. Το διάστημα επίσης ελεύθερου υποτροπής, δηλαδή επιδείνωσης της νόσου, είτε τοπικά στα σημεία της μεταστατικής νόσου, είτε με καινούρια ευρήματα, μειώθηκε σημαντικά. Έφτανε σε ένα ποσοστό 23,5% στους 24 μήνες, έναντι του 9,6% που ήταν με την κλασική χημειοθεραπεία. Τοξικότητες είναι οι γνωστές παρενέργειες κυρίως της χημειοθεραπείας και της ανοσοθεραπείας, κυρίως ανοσολογικής αρχής, υποθυροειδισμοί, εξανθήματα ή κεκνισμός. Σημαντικά χαμηλά ποσοστά σοβαρών πνευμονίτιδων ή κολίτιδων που βλέπουμε στην ανοσοθεραπεία, αλλά ήταν ένας συνδυασμός ο οποίος μπορούσε σημαντικά να βοηθήσει χωρίς να δώσει σοβαρές παρενέργειες. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον στην πρώτη γραμμή, με αυτή τη μελέτη μπορούμε να μιλήσουμε για αλλαγή. Στο μέλλον, λοιπόν, άμεσα, ίσως δεν θα χρησιμοποιούμε μόνο την κλασική χημειοθεραπεία, αλλά θα περάσουμε την ανοσοθεραπεία στην πρώτη γραμμή θεραπεία σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία. Η μεγαλύτερη όμως επανάσταση ήρθε με τα EDCs. Τα EDCs, όπως είπα πριν, είναι αυτά τα καινούργια μόρια τα οποία φτιάχνονται στο εργαστήριο. Αφορούν μόρια τα οποία περιλαμβάνουν στόχους πάνω στα κύτταρα τα νεοπλασματικά, αλλά είναι φορτωμένα και με χημειοθεραπείες. Δύο είναι τα βασικότερα ADCs τα οποία χρησιμοποιούμε στον ουροθυλιακό καρκίνο. Το ένα είναι το Enfortumab Vedotin και το άλλο είναι το Sacituzumab Govitecan. Και τα δύο αυτά έχουν έναν στόχο, έναν μεμβρανικό υποδοχεία στα καρκινικά κύτταρα του ουροθυλίου που ξέρουμε ότι υπερεκφράζεται. Το Enfortumab στοχεύει την εκτίνη 4, ενώ αντίστοιχα το Sacituzumab Govitecan το TROP 2. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μόριο το οποίο έχει αυτό που λέμε bystander effect, δηλαδή εντοπίζει κύτταρα που έχουν τον υποδοχέα, καταργεί τη δράση αυτού, αλλά παράλληλα για όλο το περιβάλλον, το περιβάλλον που μπορεί να μην έχει αυτόν τον δείκτη, απελευθερώνει στο περιβάλλον χημειοθεραπευτικά. Άρα είναι ένας συνδυασμός στοχευτικής θεραπείας με χημειοθεραπεία.
Η μελέτη EV302 ήταν η μελέτη η οποία ανακοινώθηκε και αυτή πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο. Πάλι αφορούσε θεραπεία ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν προθεραπευτεί, δηλαδή διαπιστώναμε τώρα τη μεταστατική τους νόσο. Τυχιοποιήθηκαν είτε στο να λάβουν το συνδυασμό αυτού του ομορίου, του ADC, του Enfortumab Vedotin μαζί με το Pembrolizumab, είτε να λάβουν την κλασική χημειοθεραπεία. Περίπου 900 ασθενείς εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Ο στόχος ήταν να δούμε τι όφελος έχει αυτός ο συνδυασμός, ένα συνδυασμός χωρίς πλατίνα, στην συνολική επιβίωση των ασθενών και στο διάστημα ελεύθερο υποτροπής. Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βλέπετε ότι το διάστημα ελεύθερο υποτροπής ουσιαστικά ήταν σχεδόν διπλάσιο σε ένα συνδυασμό που δεν περιλάμβανε πλατίνα. Αυτό είναι πρωτοποριακό σε ένα βάθος 30 ετών θεραπευτικής αυτού του νεοπλάσματος. Και το πιο εντυπωσιακό ήταν τα δεδομένα της συνολικής επιβίωσης. Για περισσότερους από τους μισούς ασθενείς, το ρίσκο θανάτου μειώθηκε εντυπωσιακά. Βλέπετε το hazard ratio 0,47 με μια μέση συνολική επιβίωση που έφτανε τους 31,5 μήνες. Όταν πλέον ξέρουμε ότι η πλατίνα μόνη της δίνει 15 μήνες συνολικής επιβίωσης. Το εξής ελπιδοφόρο ήταν ότι το όφελος αυτό αφορούσε ασθενείς που μπορούσαν να πάρουν ή δεν μπορούσαν να πάρουν πλατίνα. Άρα σίγουρα ήταν μια πολύ καλή θεραπεία να τη σκεφτούμε για ασθενείς που δεν μπορούν να πάρουν σισπλάτιν, σε συνδυασμό πιθανότατα με την ανοσοθεραπεία που παρουσιάσαμε πριν. Όλες οι υπομάδες των ασθενών, είτε αυτοί εκφράζανε το δείκτη του PD-L1, είτε ήταν σισπλάτιν eligible ή όχι, ή ακόμα και όταν είχαν κακό performance status, δηλαδή βρίσκονταν σε κακή γενική κατάσταση, φαίνεται ότι ο συνδυασμός του ADC με την ανοσοθεραπεία τους βοήθησε σημαντικά. Και ναι, κάναμε ένα βήμα ξεπερνώντας την κλασική πλατίνα, που για πολλούς από εμάς θεωρείται ένα πολύ τοξικό φάρμακο και αιματολογικό και ως προς την ευρωπάθεια. Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι ναι, έχουμε ένα πολύ καλό θεραπευτικό συνδυασμό, αλλά αυτός ο συνδυασμός έχει και αυτός τοξικότητα. Μπορεί να μην είναι η κλασική χημειοθεραπεία, αλλά βλέπετε ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 27%, ο συνδυασμός έδωσε σοβαρά συμβάματα τοξικοτήτων. Εδώ η ειδοποιώς τοξικότητα είναι και εδώ η νευροπάθεια και βέβαια η δερματική τοξικότητα. Άρα είναι φάρμακα τα οποία ναι μεν θα μπουν σύντομα στην πρακτική μας, αλλά πρέπει πρώτον να μας οδηγήσουν στην εξοικείωση με δερματικές τοξικότητες, πώς αυτές θα τις εντοπίζουμε άμεσα, πώς θα τις εντοπίζουν οι ασθενείς μας για να μας ενημερώσουν έτσι ώστε γρήγορα να τις αντιμετωπίσουμε. Και πώς βέβαια θα εμπλέξουμε και άλλες ειδικότητες στην διαχείριση αυτών των προβλημάτων. Σας παραθέτω απλά κάποιες εικόνες του εύρους των δερματικών βλαβών που μπορεί να έχει ένας ασθενής με αυτά τα φάρμακα. Μπορεί να φορά ένα απλό εξάνθημα με κνησμό, μπορεί όμως να φτάσει στο επίπεδο της επιδερμόλυσης. Και βέβαια δυστυχώς υπάρχουν περιστατικά, βέβαια εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού, που οι ασθενείς μπορούν να εκδηλώσουν ακόμα και Steven Johnson. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε ιδιαίτερα στο μυαλό μας. Αν λοιπόν σήμερα δούμε τα δεδομένα, νομίζω ότι ξεκάθαρα η πρώτη γραμμή στη θεραπεία αυτού του νεοπλάσματος, αφορώντας και τη στόχευση, έχει αλλάξει δραματικά. Φαίνεται ότι ο νικητής σε αυτή τη σύγκριση της χημειοθεραπείας με την ανοσοθεραπεία, είτε του ADC με την ανοσοθεραπεία, είναι μάλλον ο συνδυασμός του ADC με το Pembrolizumab. Υπάρχουν όμως ερωτήματα. Μπορούμε να κάνουμε μείωση στις δόσεις για να έχουμε λιγότερη τοξικότητα? Νομίζω ότι πολύ άμεσα θα τρέξουν μελέτες με αυτό το σκεπτικό. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ ακριβή θεραπεία. Πολλές φορές τα δημόσια συστήματα υγείας θέτουν αυτό το ερώτημα. Εμείς σαν γιατροί και ογκολόγοι δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε. Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε την καλύτερη θεραπεία για τους ασθενείς μας. Και βέβαια το ερώτημα είναι για τους ασθενείς που έχουν λάβει ανοσοθεραπεία π.χ. στο adjuvant σκέλος, γιατί και εδώ στον ουροθυλιακό καρκίνο υπάρχει ένεται συμπληρωματικής θεραπείας μετά την κυστεκτομή. Αυτοί οι ασθενείς, αν υποτροπιάσουν νωρίς, τι θα πάρουν? Περνώντας πιο μετά στην θεραπεία και στη δεύτερη γραμμή, εδώ νομίζω ότι το κυρίαρχο καινούριο στοχευτικό φάρμακο που έχουμε είναι η FGFR αναστολής. Γνωρίζουμε ότι η μετάλλαξη FGFR εκδηλώνεται στα οροθυλιακά νεοπλάσματα σε μικρό ποσοστό. Είναι ίσως υπερέχει σε ποσοστό στις νεοπλασίες που αφορούν το ανώτερο οροπητικό, άρα είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και να το ψάχνουμε. Πάρα πολλοί παράγοντες αυτού του τύπου, TKIs που είναι από το στόμα και αυτοί έχουν ελεγχθεί. Αυτός που έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τις ανταποκρίσεις ήταν το ενταφίτινιπ και είναι αυτός ο παράγοντας ο οποίος έχει πλέον έγκριση για αυτή την ομάδα των ασθενών.
Η θεραπεία λοιπόν με έναν αναστολέα από το στόμα σε ασθενείς οι οποίοι ήταν προθεραπευμένοι και οι οποίοι είχαν λάβει ανοσοθεραπεία συγκρίθηκε σε σχέση με την κλασική χημειοθεραπεία που κυρίως αφορούσε μετά την πλατίνα, τις ταξάνες ή τη βιμφλουνίνη. Το Ενταφίνιτιντ λοιπόν ήταν η θεραπευτική αυτή επιλογή που έδωσε μεγαλύτερο όφελο στη συνολική επιβίωση σε σχέση με την κλασική χημειοθεραπεία σε αυτή τη γραμμή. Φάνηκε ότι δεν ωφελούσε τους ασθενείς που εκφράζανε με υψηλό PD-L1 και βέβαια υπήρχε η θεώρηση ότι από προκλινικά δεδομένα ότι οι ασθενείς που έχουν, ότι αυτοί οι ασθενείς δεν πάνε καλά με την ανοσοθεραπεία. Άρα ήταν ένα ερώτημα το οποίο θέσαμε αργότερα προοπτικά. Αφορούσε όμως θεραπείες που δώσαν όφελο σε ασθενείς με υψηλό φορτίο νόσου. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι αφορούσε ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενες θεραπείες, άρα ήταν προθεραπευμένοι. Ακόμα και οι υπατικές μεταστάσεις που θεωρούνται κακός προβλεπτικός και προγνωστικός παράγοντας, φαίνεται ότι με αυτή την αγωγή μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε. Το ερώτημα λοιπόν ήταν, ναι μεν το ενταφίτιν είναι καλύτερο από τη χημειοθεραπεία, αλλά όταν θα ήθελες να δώσεις τη δεύτερη γραμμή ανοσοθεραπεία και είχες έναν ασθενή με FGFR θετικό, τι θα κάνεις, θα προτιμήσεις τη στόχευση ή θα δώσεις την ανοσοθεραπεία. Το ερώτημα λοιπόν αυτό κλήθηκε να απαντήσει αυτή η μελέτη, η Thor Study, ήταν φάσης 3. Συνέκρινε το ενταφίτιν με το pembrolizumab, τη γνωστή μας ανοσοθεραπεία, ως προς τη συνολική επιβίωση της ανταποκρίσης και το safety. Και ενώ η μελέτη υπήρξε θετική, ως προς το pembrolizumab, βλέπετε ότι η συνολική επιβίωση σε αυτούς τους ασθενείς ήταν πολύ καλύτερη με το pembrolizumab, παραδόξως και όχι με τη στόχευση. Και ως προς το PFS, οι διαφορές τους ήταν οριακές. Είχαμε πολύ καλά ποσοστά νεμένα ανταπόκρισης λόγω της στόχευσης, αλλά η μέση διάρκεια ανταπόκρισης στο ενταφίτινιμπ σε σχέση με την ανοσοθεραπεία ήταν πολύ λιγότερη. Και εδώ ένα φάρμακο το οποίο έχει ειδοποιές τοξικότητες, πρέπει να προσέχουμε την υπερφοσφατεμία και κυρίως οφθαλμικές διαταραχές, θα πρέπει να είμαστε alert για αυτές. Αλλά νομίζω ότι η μελέτη αυτή ξεκάθαρα απάντησε ότι ένας ασθενής ο οποίος φέρει FGFR μετάλλαξη πρέπει πρώτα να πάρει ανοσοθεραπεία και μετά να προχωρήσει στη στοχευτική θεραπεία με το ενταφίτινιμπ. Βλέπετε βλάβες ονειχόλησης στους ασθενείς με αυτά τα φάρμακα και αυτές είναι οι τοξικότητες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και νομίζω ότι το πιο νεότερο, στο οποίο περιμένουμε αποτελέσματα, ακόμα δεν έχουμε όριμα για να το προτείνουμε σαν θεραπεία, είναι ο υποδοχέας HER2, ένας υποδοχέας που ξέρουμε ότι υπάρχει στον καρκίνο του μαστού, στον καρκίνο του πνεύμονα και έχουμε πλέον πολύ καλά φάρμακα και γι' αυτό. Τα EDCs που αφορούν αυτό το δείκτη, το Deruxtecan φαίνεται ότι σε μια κλινική μελέτη φάσης 2 που ήταν basket trial, που περιλάμβανε και ασθενείς με ουροδόχο κύστη και νεοπλασία που ήταν θετική για αυτό το δείκτη, έδωσε σημαντικά αποτελέσματα ανταπόκρισης και PFS, με λογικές τοξικότητες που γνωρίζουμε, χωρίς να υπερέχει η καρδιοτοξικότητα που ξέρουμε ότι υπάρχει αυτούς τους παράγοντες. Άρα νομίζω ότι στο μέλλον και η HER2 στόχευση θα είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί και για αυτό το νεόπλασμα. Αν λοιπόν μιλάμε για την εποχή πριν από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο που έγινε πρόσφατα για την προσέγγιση των ασθενών μας με μεταστατικό οροθυλιακό καρκίνο, πριν όντως η λογική του cisplatin eligible και cisplatin είναι eligible υπερίσχυε, δίνοντας τη θέση στις ανοσοθεραπείες και στις στοχευτικές θεραπείες αργότερα, μετά την πρώτη κλασική χημειοθεραπεία. Νομίζω όμως το σήμερα αυτό τίνει να αλλαχθεί. Μπορούμε να μιλήσουμε για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ακόμα και για εμάς που στην εκπαίδευσή μας ως ογκολόγοι μαθαίναμε να διαχωρίζουμε τους ασθενείς βάσει αυτής της λογικής και το πώς μπορούν να πάρουν πλατίνα ή όχι, ότι μάλλον στην πορεία αυτό θα το εγκαταλείψουμε, βάζοντας ίσως παραδόξως την πλατίνα σε δεύτερη γραμμή και όχι στην πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λίκα, τα είπατε όλα. Πράγματι, φαίνεται τώρα ότι αν έχει κάποιος πρόσβαση ένας ασθενής στο εμφόρτουμα, πρέπει εκεί να πάμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι. Είναι εντυπωσιακά, πραγματικά. Για μας, δηλαδή, που βλέπουμε και ασχολούμαστε με τον ουρογενικό καρκίνο και δίνουμε την ουροδόχο κύστη ή το οροθυλιακό εν γέννη, είναι εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βέβαια, είναι τοξικά σχήματα και νομίζω ότι αυτό που τονίστηκε και στο συνέδριο είναι ότι το ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να δούμε το θέμα της δόσης, του πόσες θεραπείες θα πάρει κάποιος, γιατί δεν υπήρχε όριο στον αριθμό των κύκλων.
Και θα πρέπει πάλι να σκεφτούμε το sequencing. Νομίζω ξεκάθαρα για έναν ασθενή uneligible να πάρει cisplatin, η πρώτη γραμμή πλέον πρέπει να περιλαμβάνει εμφόρτημα βιντότιν και πεπρολίζουμα. Όπου υπάρχει πρόσβαση. Ναι, γιατί και η αλήθεια είναι ότι και η μελέτη με το συνδυασμό ανασωθεραπείας και χημειοθεραπείας ήταν πολύ καλή. Πάρα πολύ στο καλή. Presidential βέβαια υποτιμήθηκε γιατί πρώτα βγήκε ο Πάλος και είπε Σωστά. για τη μελέτη αυτή και μετά ανακοινώθηκε το υπόλοιπο. Αλλά όντως αυτή η θεραπεία φαίνεται ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να δώσεις σε έναν ασθενή. Θέλει εκπαίδευση όμως και των γιατρών, των ογκολόγων. Οι δερματολόγοι που όλο και συχνότερα τους προσεγγίζουμε για εκτιμήσεις, να είναι και αυτοί εξοικειωμένοι με αυτά και το τι χρειάζεται να κάνουμε σε τοξικότητα. Αλλά όταν μιλάς για έναν καρκίνο, ο οποίος στο μεταστατικό στάδιο με τα καλύτερα φάρμακά σου έδινε μια επιβίωση 15 μήνες, ενώ τώρα έχει φτάσει στο διπλάσιο, στους 30 και, μόνο από μία θεραπεία πρώτης γραμμής είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Βέβαια και οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν πάρα πολύ. Είχαμε προχθές μια συζήτηση με τον Πέτρο το Γοήβα. Πόσο τοξική θεραπεία είναι. Σου έκανε φοβερή εντύπωση. Ναι. Για την Αμερική είναι τοξική και για τα ταμεία τους, γιατί εκεί οι ασθενείς παίρνουν θεραπεία ιδιωτικά, δηλαδή από ιδιωτικές ασφάλειες. Είναι πολύ τοξική και νομίζω ότι θα υπάρξει αλλαγή στο δοσολογικό σχήμα. Ήδη στη μελέτη συνδυασμού, ενώ το εμφόρτημα βιντότιν στη δεύτερη-τρίτη γραμμή το δίναμε 3 χορηγήσεις σε 28 μέρες, σε αυτήν είναι 2 χορηγήσεις. Θεωρώ ότι θα υπάρξει και άλλη αλλαγή. Αλλά αυτό νομίζω το μήνυμα που πρέπει να περαστεί στους άλλους συναδέλφους που δεν είναι ογκολόγοι και διαχειρίζονται περιστατικά είναι ότι θα πρέπει πρώτον να ελέγχουμε στοχεύσεις πλέον. Δηλαδή, ένας ασθενής που έχει ουροθυλιακό καρκίνο πρέπει να κάνει και αυτό σε ένα πάνελ στο οποίο θα υπάρχουν το FGFR, το HER2, γιατί μπορεί το ποσοστό εκφάνισής τους να είναι μικρό. Για τον ασθενή όμως που έχει τη μετάλλαξη, το 10% γίνεται 100%, έτσι, ως προς το όφελος στην επιβίωση. Okay, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, υπάρχει καμία άλλη ερώτηση από το κρατήριο. Για τον neoadjuvant δεν πάμε σε ανοσοθεραπεία, έτσι, δεν έχει... Δεν υπάρχει κάτι εγκριτικό. Τρέχουν μελέτες. Εγώ, επειδή η θεματολογία μου ήταν για τον προχωρημένο, δεν αναφέρθηκα. Και υπάρχουν και πολλά νεότερα δεδομένα για το μη μειοδιοιθητικό με την ανοσοθεραπεία, ακόμα και με τη στόχευση. Δηλαδή, υπήρξε μελέτη για το FGFR, που είναι πιο, υπερεκφράζεται συνήθως τα μη μειοδιοιθητικά περισσότερο. Φαίνεται ότι στην πορεία χάνεται αυτή η έκφραση. Αλλά στη φάση αυτή εγκεκριμένα, το standard of care δεν περιλαμβάνει τέτοια προσέγγιση, τουλάχιστον προς το παρόν. Και απαιτείται γονιδιακό τεστ, από ό,τι κατάλαβα. Είναι μοριακό τέστινγκ στον όγκο. Ναι, δεν είναι στο germline, είναι mutational στον ιστό, στην νόσο. Okay. Άρα θέλουμε καλό υλικό. Έτσι, και αυτό. Αρκετά λεφτά, φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Και θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο session, ένα debate για τη ριζική κυσεκτομία.